Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε τώρα. Εγώ λέω να το πάω από τα ελληνικού ενδιαφέροντος. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τι προβλέπετε για σήμερα τι προηγούμενε αναβαθμίσει, ε, ήταν ε, στραβό το κλίμα, δεν τι ε, κεφαλαιοποίησε το ελληνικό χρηματιστήριο. Τι ε, διαγιγνώσκεται, τι προβλέπετε για σήμερα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι τι κεφαλαιοποίησε. Απλά οι αγορέ είναι προεξοφλητικοί μηχανισμοί. Οπότε προτού γίνει η αναβάθμιση, το χρηματιστήριο ανέβηκε. Εγώ θεωρώ ότι. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση αν θα γίνει σήμερα η αναβάθμιση. Ε, θέλω να ελπίζω ότι θα γίνει, γιατί αυτό θα προκαλέσει αλυσιδωτέ αντιδράσει στο κόστο δανεισμού ε, των επιχειρήσεων, ε, των μεγάλων επιχειρήσεων. Δηλαδή, εγώ δεν το εστιάζω τόσο πολύ στο χρηματιστήριο. Αν και οι επενδυτέ που, που, που έχουν μετοχέ θα το θέλαν πάρα πολύ. Πιο σημαντικό είναι το μακροπρόθεσμο όφελο για το πώ δανείζονται οι επιχειρήσει οι ελληνικέ και το πώ αντιμετωπίζονται <coughs> από τη διεθνή αγορά. Δηλαδή, μια επιχείρηση σαν τον ΟΤΕ σαν τον τα αυτόματα με την αναβάθμιση τη Ελλάδο, αναβαθμίζει και το αξιόχρονο τη ΙΕΣ εταιρεία. Γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει το ταβάνι τη επενδυτική βαθμίδα τη χώρα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερη και ευκολότερη χρηματοδότηση. Κάτι που κατ' επέκταση θα φέρει και αναπτυξιακή δυναμική για αυτέ τι επιχειρήσει. Και αν δεν κάνω λάθο, κ. Νικολόπουλε, θα σημαίνει ότι θα μπορούν και ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις που στο καταστατικό τους έχουν την προϋπόθεση, τον όρο να επενδύουν σε οικονομίες οι οποίες έχουν επενδυτική βαθμίδα να έρθουν στην Ελλάδα για να επενδύσουν, έτσι. Σώσατε ακόμα περισσότερα funds και τα ταμεία τα οποία στο καταστατικό τους έχουν την προϋπόθεση ότι πρέπει να επενδύουν σε χώρες με επενδυτική βαθμίδα δηλαδή με αξιολόγηση πάνω από 3 β πλήν σίγουρα θα ξεκινήσουν να επενδύουν περισσότερο στην Ελλάδα. Ε, το μακροπρόθεσμο όφελο για τι ελληνικέ επιχειρήσει έχει να κάνει και σε επίπεδο κερδοφορία, ειδικά σε μια περίοδο αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή, μπορεί να δείτε να αυξάνονται τα επιτόκια, ήδη έχουν αυξηθεί, αλλά το κόστο δανεισμού κάποιων επιχειρήσεων να αρχίσει να μειώνεται. Γιατί το, το, effect, το effect από την, από την τη Ελλάδο τη επηρεάζει ακόμα περισσότερο με την πρόσβαση σε περισσότερα χρήματα που ξέρετε, η, τα funds και τα συνδοχικά ταμεία που επενδύουν σε χώρε επενδυτική βαθμία είναι Πολλαπλάσια φαντ και, και ε, πώ το λένε ε, ταμείων που επενδύουν σε χαμηλότερε αξιολόγηση χώρε. Άρα, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό όπω το είπατε και πριν. Άρα, λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε, ε, αφενό το ελληνικό χρηματιστήριο κεφαλαιοποίησε προ-Ιουλίου. Ναι. Τι ε, αναβαθμίσει αυτέ. Ε, Δεν και... μπορεί να διαφοροποιηθεί δηλαδή από το τι γίνεται στον κόσμο. Τα διεθνή χρηματιστήρια. Έτσι υπάρχει Οπότε... μια συσχέτιση που λέμε Επηρεάζεται. Επηρεάζεται. Αλλά λέτε ότι θα έχουν τόσο μεγάλο όφελο οι επιχειρήσει και οι μεγάλε εταιρείε που ίσω και να αντισταθμιστεί αυτό η, η πολύ υψη... το πολύ ακριβό χρήμα. Αυτό δεν το... Και να έρθει μια ισορροπία για... μόνο για τι ελληνικέ επιχειρήσει. Ε, ναι, προφανώ. Εγώ το, το βλέπω ήδη και στι αποδόσει των τραπεζικών ομολόγων. Οι οποίε είχαν ξεκινήσει από 8% και έχουν φτάσει τώρα γύρω στο 6,8-6,7. Δηλαδή η προεξόφληση τη επενδυτική βαθμίδα έχει ξεκινήσει ήδη. Η, ειδικά οι τράπεζε, οι εκδόσει είτε σύγχρονο ομολόγων είτε μειωμένη εξασφάλιση, είναι άμεσα συνδεδεμένε με το αξιόχρονο τη χώρα, δηλαδή με, το, με, το, με την αναβάθμιση τη χώρα. Αυτόματα δηλαδή με το που μια χώρα αναβαθμίζεται, η αμέσως επόμενο, το αμέσω επόμενο που αναβαθμίζεται είναι το τραπεζικό σύστημα. Άρα πολύ, Αυτό σημαίνει ακόμα περισσότερα κέρδη για τι ελληνικέ επιχειρήσει. Διάβαζα σήμερα ότι τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών θα φτάσουν περίπου τα 4 δισεκατομμύρια συνολικά. Όσο λοιπόν αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία, αυτό δίνει μεγαλύτερο boost και στην κερδοφορία των, ε, των ελληνικών τραπεζών. Κύριε Νικολόπουλε, μιλώντα για τα πολλαπλά ωφέλη τη επενδυτική βαθμίδα, για του πολίτε, για του καταναλωτέ θα υπάρξει, κρίνετε εσεί, κάποια αισθητή βελτίωση. Ε, κοιτάξτε να δεν θα υπάρξει κάτι άμεσο. Ξέρετε, όταν μια οικονομία, οι μεταβολέ στην οικονομία θέλουν πάρα πολύ χρόνο για να περάσουν σε αυτό που λέμε πραγματική οικονομία, δηλαδή στις τσέπες μας. Και στην καθημερινότητα. Ε, και στην καθημερινότητα. Ε, σίγουρα επηρεάζεται πάρα πολύ η ψυχολογία άμεσα. Δηλαδή, όταν ένας ένα καταναλωτή βλέπει ότι η χώρα τον αναβαθμίζεται, ότι περισσότεροι ξένοι οίκοι επενδύουν στη χώρα, έχει ένα ψυχολογικό έτσι, αν θέλετε, αποτέλεσμα. Αλλά άμεσα την επόμενη μέρα αυτό επηρεάζει μόνο, αν θέλετε, το πώ δανείζεται η Ελλάδα, αν και να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα δανείζεται χαμηλότερα από ό,τι δανείζεται η Ιταλία, η οποία έχει την επενδυτική αξιολόγηση. Δηλαδή, οι, οι ξένες αγορές ήδη έχουν προεξοφλήσει την, την προσταλοντική αναβάθμιση της Ελλάδος και θέλουν μικρότερο επιτόκιο από όσο θέλουν για την Ιταλία ή για την Ρουμανία. Η Ρουμανία σε ευρώ δανείζεται περίπου με 6,5%, όταν ναι. η Ελλάδα δανείζεται με 4,5%. Μάλιστα. Διάβαζα, διάβαζα την έκθεση τη uh, Citi, χθε, που έλεγε ότι ε, για την Ελλάδα, okay, θα πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, αλλά ότι υπάρχει ανησυχία και προβληματισμό για τα ιταλικά και τα γαλλικά ομόλογα. Συνδέεται αυτό με αυτό που λέτε εσεί τώρα. Ε, στην Ιταλία έχουμε, κα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο χρέο, όπω ξέρετε. Ε, και δεν, έχουμε, δεν έχει γίνει κάποια αναδιάθρωση του ιταλικού χρέου όπω έχει γίνει με την Ελλάδα. Είδατε ένα κακό που έγινε πριν από χρόνια. Ε, αυτή τη στιγμή μα ευνοεί γιατί η Ελλάδα έχει κλειδώσει επιτόκια, σα θυμίζω. Ε, δηλαδή το κόστο των τόκων σε ετήσια βάση είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Παρόλο που έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα επιτόκια, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δηλαδή γιατί, γιατί η Ελλάδα με την αναδιάθρωση του χρέου τη έχει εξασφαλίσει πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια για πάρα πολλά χρόνια. Το, για να δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό, σα κάνω απλό παράδειγμα να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Δανείζω σα με ένα επιτόκιο 1.000 χιλιάρικο για 10 χρόνια με 2%. Αν ο πληθωρισμό πάει στο 5% και τα επιτόκια πάνε στο 5, ναι, δεν θα πάρετε πίσω τα λεφτά σα, αλλά ουσιαστικά θα σα τα έχω κουρέψει κατά πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί ε, μετά από τόσα χρόνια η αξία των χιλίων ευρώ θα είναι πολύ χαμηλότερη Α, από, το, από, το, από το σήμερα. Βεβαίω να πούμε, κύριε Νικολόπουλε, ότι αυτή η περίοδο χάρητος κάπου εκεί στο 31 λίγη. Γιατί αν και τα χρόνια περάσαν και 20 ετία θα φύγει στα ε, ναι. χρόνια. Και ελπίζουμε Υπότε. να έχουμε φτάσει, ας πούμε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η πρόληψη να φτάσουμε γύρω στο 110-120% το ΕΕΠ στο χρέο. Τώρα νομίζω πηγαίνουμε προ το 150%. Είμαστε πρωταθλητές στη μείωση χρέου στην, στην, Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο, νομίζω... στο τέλο τη 2028, θα είμαστε πρωταθλητέ και θα είμαστε πέντε μονάδε μόλι ε, μεγαλύτερη αναλογία από ότι το ιταλικό χρέο. Ε. Ε, είμαι, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Άρα, άρα, ναι, μένει μια μικρή οικονομία, ξέρετε, μια μικρή οικονομία μπορεί να πάθει κακό πολύ πιο γρήγορα, αλλά μπορεί να εκτιναχθεί και πάρα πολύ πιο γρήγορα λόγω των ειδικών συνδικών που έχει η συγκεκριμένη οικονομία. Για μένα είναι πάρα πολύ θετικά τα πράγματα για την Ελλάδα. Απλά δεν θέλουμε να κρατήσει όλη αυτή η, ανταραχή να κρατήσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί υπάρχει τουρισμό. ξέρετε, η Ελλάδα βασίζεται πάρα πολύ στον τουρισμό. Όταν, όταν ένα τουρίστα βλέπει ότι στην περιοχή μα υπάρχουν τόσο, πολλές, τόσο μεγάλη αναστάτωση θα δυσκολευτεί να ταξιδέψει ένα προ τα εδώ,